19 του Μάη. Είναι 11 η ώρα και ακόμη δεν έχουμε ανεβάσει την στο τρίτη. Θα την ανεβάσουμε. Ανεβαίνει, ανεβαίνει. Θέλω να δηλώσεις υπεύθυνα. Ναι. Ότι φταίς και εσύ, όχι μόνο εγώ. Λόγω προβλημάτων συνδεσιμότητας διαδικτύου της δόκτωρος Αριστονίκης Θεοδοσίου Τριφωνίδου, λόγω καραντίνας και τηλεεκπαίδευσης στο σπίτι, τα συστήματα των ηλεκτρονικών υπολογιστών ή το κατηλημένα, και ενώ προσπαθούσαμε να γυρίσουμε την Αριστοτρίτη, δεν τα καταφέρναμε. Τα καταφέραμε σήμερα, αλλά αρκετά αργά. Γι' αυτό βγάζουμε πρώτα αυτόν το έκτακτο και στη συνέχεια, σε πολύ λίγο, σε καμία ώρα περίπου, θα βγει και η original Αριστοτρίτη. Αυτό, ακριβώς αυτό. Πώς με βλέπεις, κουμπάρα, σήμερα? Σε βλέπω καλύτερα και χαίρομαι. Το χρώμα των μαλλιών τι λέει? Το μαλλί σου είναι σούπερ, σούπερ, τέλειο. Πειραμπατίζουμε, έβαλα το no orange τη σφανόλα τη μάσκα και το no yellow το σαμπουάν. Τα έχω αναμίξει και έχω φτιάξει αυτόν τον γκρι που έχει αρέσει στον κόσμο. Γκρι μπλε. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, σήμερα κλείνουν. Α, έχουν κλείσει, έχουν περάσει 2 εβδομάδες από το δύσκολο γεγονός. Χθες το βράδυ βγήκε η ανακοίνωση. Πώς με βλέπεις? Σε βλέπω λίγο καλύτερα από τις άλλες μέρες. Λίγο καλύτερα. Μου έλεγαν χθες ότι υπάρχει ακόμη θλίψη στα μάτια μου. Ότι γελάω. Ότι γελάω. Χρησιμοποιώ το συμβαστικό μηχανισμό του γέλιου, αλλά υπάρχει ακόμη θλίψη. Ήθελες να μιλήσουμε λίγο για αυτό στο έκτακτο? Είναι πολύ φυσιολογικό να υπάρχει θλίψη στα μάτια σου. Κανένας δεν κάνει σχέσεις για να, έχουν μια τέτοια κατάσταση. Ωστόσο, αν αυτή η κατάσταση είναι καλύτερη και για τους δύο, δεν είναι κακό. Αυτή η κατάληξη, αν είναι καλύτερη και για τους δύο, δεν είναι κακό. Να το κάνει κανείς, γιατί υπάρχουν πολλά στερεότυπα στην Κυπριακή και στην Ελλαδική κοινωνία. Και είναι αυτό που με λυπεί, βλέποντας κάποια σχόλια κάτω από την ανάρτηση σου. Ναι, είχες σχόλια, δεν μπήκα να τα δω. Εγώ τα είδα. Και με λυπεί. Για την κουμπάρα, τα πήρε η κουμπάρα. Τι σχόλια έκανα? Τα πήρα, τι να κάνουμε τώρα. Κάτω από ποια ανάρτηση, από το Instagram, από το Facebook? Από το Facebook, διάφορα. Το έχω αναρτήσει παντού. Από το Facebook. Mm. Τα οποία λένε διάφορα πράγματα. Δεν θέλω να τους δώσω υπόσταση. Κοίταξε, συγκρίνω την ιδιότητα. Δεν βρήκα ώρα να μπω ακόμη στα social media. Σήμερα το πρωί. Την ιδιότητά σου, το επάγγελμα, τέλος πάντων τις σπουδές σου και την απόφαση αυτήν. Να πούμε άλλη μια φορά ότι οι ψυχολόγοι είμαστε άνθρωποι και κάνουμε και εμείς επιλογές, κάνουμε και εμείς, έχουμε και εμείς τις στιγμές μας, δικαιούμαστε να είμαστε στεναχωρημένοι, δικαιούμαστε να είμαστε χαρούμενοι, δικαιούμαστε να κάνουμε λάθη, δικαιούμαστε να επανορθώνουμε τα λάθη μας, δικαιούμαστε να κάνουμε σωστά, όπως κάθε άνθρωπος. Ναι, με κάνεις τώρα να μπω να δω τα σχόλια, δεν κουμπάρει και σας κουμπάρει. Είμαστε ψυχολόγοι, δεν σημαίνει ότι έχουμε καταπκεί όλες τις θεωρίες και όλες τις γνωσιολογίες πέρα του. Σου πω, εγώ διαβάζω τώρα. Κάνουμε τα πάντα. Ναι, πες μου, πες. Διαβάζω. Θέκλα μου, σου εύχομαι καλό στάδιο εντός εισαγωγικών. Είναι η πιο όμορφη ανακοίνωση χωρισμού που έχω δει ποτέ. Βγάζει τόση αγάπη και ανωτερότητα. Καλή συνέχεια στους δυο σας. Αυτό το σχόλιο βλέπω. Άλλο σχέδιο. So sad, dear Thekla and Panagioti, your separation goes to confirm that nobody knows what goes on behind closed doors. And thereafter, nobody should have an opinion on the matter, but to wish both of you all the best. Αυτό που βλέπω είναι καλά αυτό εγώ. Βλέπετε καλά εσύ. Θέκλα μου, τίποτα δεν είναι δεδομένο στη ζωή και κανείς δεν είναι κανενός, όπως έχεις πει και εσύ. Σου εύχομαι τα καλύτερα και στους δυο σας. Για κάθε αύριο σου που εύχομαι να είναι για πολλά πολλά χρόνια μια νέα αρχή με χαμόγελο σε δοξή. Εγώ βλέπω θετικά μηνύματα. Μπράβο σου, αγάπη μου. Δεν πει ακόμα στα αρνητικά. Μια άλλη φίλη λέει: το σωστό είναι να κάνουμε ο καθένας από εμάς το καλύτερο για τη ζωή μας. Ένας χωρισμός δεν είναι ευχάριστος, αλλά μπορεί να είναι αναγκαίος και αρχή ενός νέου ξεκινήματος. Καλή συνέχεια στη ζωή και το δύο, γιατί για τον Παναγιώτη μας έκανε να τον αγαπήσουν. Και εγώ πραγματικά, κουμέρα μου, ξέρεις ότι μόνο αγάπη έχω. Δεν έχω κάτι άλλο. Μόνο αγάπη και σεβασμό έχω.
Έναν άλλον πολύ ωραίο μήνυμα το στέλνει ένας άνδρας. Στη ζωή μας τίποτα δεν είναι δεδομένο και τίποτα δεν κρατά για πάντα. Πρέπει να ζούμε και να απολαμβάνουμε τις μικρές στιγμές της στο φουλ. Καλές, κακές, χαρούμενες, λυπητερές, όμορφες, άσχημες, τα πάντα στο φουλ. Ζούμε μόνο μια φορά και αν ζήσουμε σωστά και όπως θέλουμε, μόνο τότε φεύγουμε γεμάτοι. Θα σας ευχηθώ και στους δύο με πολύ αγάπη, ένα όμορφο νέο ξεκίνημα και για τους δυο σας, με υγεία πάνω απ' όλα, γιατί είναι το πιο σημαντικό και τα υπόλοιπα με δουλειά, θέληση και υπομονή έρχονται. Αυτό θέλω να πιστεύω, ότι εμείς κρατάμε το τιμόνι, αρκεί να ξέρουμε να οδηγούμε καλά. Σας αγαπήσαμε πραγματικά γιατί είσαστε διαφορετικοί από άλλα ζευγάρια, απλή και αληθινή, αυθεντική και εξωκαρδιά. Καλή συνέχεια, εύχομαι και τα καλύτερα για στους δυο σας. Εγώ βλέπω θετικά σχόλια. Ναι. Έτσι είναι η ζωή, απρόβλεπτη και όχι δεδομένη. Εγώ θα σας ευχηθώ τα καλύτερα στη ζωή σας. Η άλλη, μια άλλη φίλη λέει, όσα ξέρω ο νοικοκύρης, να ξέρω ο κόσμος όλοι. Να είστε καλά και δυο σας. Εγώ δεν έχω δει αρνητικά. Μπράβο. Να με δεις. Ένα άλλο πολύ ωραίο σχόλιο. Στην αρχή που το διάβασα, λέω πλάκα θα κάνει. Ύστερα σκέφτηκα το πόσο ειλικρινής, αυθόρμητη και γενναία είσαι και επίσης πόσο πιστή είσαι στις αρχές σου. Οπότε αυτόματα κατάλαβα την αποφασή σου. Καλή συνέχεια, αγαπημένη μου Θέκλη. Ναι. Ωραία. Πες μου. Εντάξει. Εγώ ήθελα απλά να πω κάποια πράγματα για τα στερεότυπα που υπάρχουν γύρω από αυτά, γύρω από το ρόλο του, από το επάγγελμα του ψυχολόγου και τις αποφάσεις στη ζωή του, γιατί πάρα πολλοί συγχύζουν τα επαγγέλματα με τις αποφάσεις της προσωπικής ζωής. Και όταν το πράγμα είναι άδικο να γίνεται, γι' αυτό και ήθελα να το πω. Αυτό, τίποτε άλλο. Εντάξει, κορή, μην πειραζεί, να σου πω κάτι. Επειδή ζούμε τουλάχιστον 85 χρόνια στην εποχή μας, νομίζω ότι είναι πολλά συχνό φαινόμενο να υπάρχουν άνθρωποι που έχουν παντρευτεί δύο φορές και έχουν χωρίσει δύο φορές. Γι' αυτό νομίζω και η Εκκλησία επιτρέπει τρεις εκκλησιαστικούς γάμους και η πολιτεία πολλούς πολιτικούς. Εγώ προσωπικά, τούτο που θέλω να πω είναι ότι δεν θα μπορούσα να μην είμαι ο εαυτός μου και δεν θα μπορούσα άλλα να λέω και άλλα να πράττω. Δηλαδή, θα ήταν προδοσία προς τον εαυτό μου και τις αρχές μου και τις αξίες μου και όσα γράφω στα βιβλία μου και όσα λέω εδώ στο κανάλι, να παρέμενα σε ένα γάμο νεκρόν. Ο γάμος μας δεν ήταν νεκρός. Όταν έφτασε το σημείο μηδέν, που από εκεί και πέρα θα ήταν νεκρός, αποφασίσαμε να χωρίσουμε εγκαίρως. Τούτο το πράγμα που ο κόσμος μπορεί να μην καταλαβαίνει, αλλά ήμασταν τόσο καλά μαζί και γιατί χωρίζεται, χωρίσαμε όταν καταλάβαμε ότι πλέον δεν θα είμαστε καλά μαζί. Δεν υπάρχει λόγος να μας ζωχίζονται οι άνθρωποι μέσα στους γάμους τους και στις σχέσεις τους. Εσύ που μας έχεις ζήσει από πολύ κοντά, ξέρεις ότι και οι δύο προσπαθήσαμε πάρα πολύ τις όποιες διαφορές είχαμε να τις ξεπεράσουμε. Και οι δύο. Κάναμε πάρα πολλές προσπάθειες. Ως φίλοι μας και κουμπάρα μας το ξέρεις αυτό το πράγμα. Εσύ πώς νιώθεις? Ρωτώ σε τόση ώρα πώς νιώθω εγώ εσύ. Πώς νιώθεις εσύ? Κοίταξε να δεις, εγώ δεν είμαι χαρούμενη γι' αυτό, αλλά ξέρω ότι αυτό είναι το καλύτερο και για τους δυο σας και το σέβομαι και το εκτιμώ και με αυτόν νιώθω χαρούμενη που είναι το καλύτερο και για τους δυο σας. Εσύ ευχαριστήκες κάθε... που το έμαθες? Όχι. Σου το είπα την ημέρα του γενεθλίου μου που είχε συμβεί. Δεν είναι σοκαριστή. Το έβλεπες να έρχεται, δηλαδή εγώ δεν το έβλεπα να έρχεται. Ίσως ήταν μηχανισμός άμυνας ότι δεν το έβλεπα να έρχεται. Ίσως ήταν ένας μηχανισμός άμυνας ότι προσπαθούσα να προστατεύσω τον εαυτό μου που την, που έβλεπα, που κανονικά θα έπρεπε να βλέπω να ό,τι έρχεται, κανονικά. Εγώ έπαθα σοκ. Υπήρχαν δύσκολες φάσεις που ναι, όταν έβλεπες κάποια πράγματα έλεγες εντάξει, αυτό δεν είναι καλό. Ωστόσο, πάντα θεωρείς ότι υπήρχε η αντίστοιχη καλή θέληση και από τους δύο για να γεφυρωθούν οι διαφορές. Όταν όμως νιώσεις ότι δεν γεφυρώνονται άλλων κάποια πράγματα και η δυσκολία διαχείρισης των προσωπικών αντιθέσεων είναι μεγαλύτερη από τη θαλπορή που έχει σχέση,
τότε νομίζω ότι είναι καλύτερα να... Το θέμα είναι και το τι θέλει και ο άλλος. Δηλαδή, πριν εμείς να θέλουμε να προσπαθήσουμε να σώσουμε μια κατάσταση, ο άλλος μπορεί να με θέλει και δικαιούται να μην θέλει. Το άλλο πρόσωπο δεν μας ανήκει. Επειδή έχουμε παντρευτεί έναν άντρα με μια γυναίκα, δεν μας ανήκει ούτε ο άντρας ούτε η γυναίκα. Δηλαδή, αν ο άντρας μας δεν μας θέλει πλέον, δικαιούται να μην μας θέλει. Αν η γυναίκα μας δεν θα μας θέλει πλέον, δικαιούται να μην μας θέλει. Δηλαδή, είναι και θέμα να φας τη χιλόπιτα χάρη. Δηλαδή, είναι και κανένα που θα πει: εγώ δεν θα φάω χιλόπιτα. Εγώ, εμένα δεν με έχουν παρατήσει ποτέ, εμένα δεν με έχουν χωρίσει ποτέ. Life happens, shit happens. Ναι, μπορεί να σας παρατήσουν. Και ναι, πρέπει να τη φάτε τη χειρόπιτα, να τη φάτε προσεκτικά, να μην βάρει στο μαχιάσετε, να τη φάτε grace. Εγώ που ξέρω, αυτό που έχω να δηλώσω είναι ότι είσαι τόσο αυθεντική και αυθόρμητη που ό,τι νιώθεις το λέεις και το δείχνεις απρόσκοπτα, χωρίς να βάζεις, χωρίς να τα ωρεοποιείς και χωρίς να τα κάνεις να μοιάζουν διαφορετικά από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Το ίδιο κάνεις και στις χαρές σου, το ίδιο κάνεις και στις λύπες σου, το ίδιο κάνεις και στις στεναχώριες σου. Γι' αυτό και ο κόσμος σε αγαπά και γι' αυτό και ο κόσμος χαίρεται τούτον τον αυθόρμητο του χαρακτήρα σου και την αυθεντικότητα που έχεις. Θέλω να σχολιάσεις κάτι άλλο. Πήρα κάποια μηνύματα από χθες το βράδυ που μπήκε η ανακοίνωση. Πω, τώρα έχει χαθεί κάθε ελπίδα για μας, εφόσον δεν τα καταφέρατε εσείς. Και έγραψα στις φίλες και στους φίλους που το έγραψα, μην ταυτίζεστε με τη συγκεκριμένη σχέση τη δική μου. Ούτε η σχέση μου ήταν ή ήθελα να ήταν ή είναι πρότυπο. Δεν την έχω παρουσιάσει εγώ ποτέ ως ιδανική. Ούτε εγώ είμαι πρότυπο. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι αν χωρίσει ένα ζευγάρι ή καταρρίπτει το θεσμό του γάμου. Όχι. Σε όλα τα όρια. Δεν αξίζει αγάπη, δεν υπάρχει. Ποτέ δεν είπες ότι είναι τέλειο κάτι ή δεν θέλησες ποτέ να το δείξεις. Κάτι, εγώ δεν μετανιώνω για τίποτα. Δεν μετανιώνω που αγάπησα, δεν μετανιώνω που αγαπήθηκα, δεν μετανιώνω που τόλμησα, δεν μετανιώνω που ρίσκαρα, δεν μετανιώνω που έδωσα. Είμαι πολύ ευγνώμων που πήρα. Έχω πάρει αγάπη, στοργή, τρυφερότητα και επιβεβαίωση συναισθηματική που ήταν χρήσιμα πάρα πολλά για την ψυχή μου. Έχω πάρει πάρα πολλά καλά πράγματα από αυτήν την τετράχρονη περίοδο στη ζωή μου και θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σπουδαίο κομμάτι της ζωής μου. Ότι θα μείνει και σίγουρα θα μείνει με πολύ σεβασμό και αγάπη στη μνήμη μου ως μια τετράχρονη πορεία συνοδηπορία με έναν άνθρωπο που μοιραστήκαμε όνειρα, αρχές, αξίες, επιθυμίες και τολμήσαμε και δυο και ρισκάραμε και δυο να δοκιμάσουμε και να ζήσουμε την αγάπη μας χωρίς να μετανιώνω πραγματικά για τίποτε. Δεν μετανιώνω σαν εσένα μόνο. Άκουσες τώρα σε λάβει ότι έχω γίνει παραφωνία της παραφωνίας. Αυτό είναι. Δηλαδή αυτή η ειλικρίνεια. Ήταν πάρα πολλά καλό και πάρα πολλά χρήσιμο. Πραγματικά θα ήθελα να διαρκέσει για πάντα. Θα ήθελα, αλλά δεν ξέρεις τι είναι καλύτερο για σένα. Δεν το περίμενα να συμβεί. Συνέβηκε. Εντάξει. It's okay. Εντάξει. Η ζωή συμβαίνει, έρχεται, we go with the flow, τα πάντα ρί. Πάμε με τη ροή και πραγματικά νιώθω ευγνωμοσύνη προς το σύμπαν, προς το Θεό, ευγνωμοσύνη προς τη ζωή που μου έφερε τούτον το μεγάλο μάθημα, που μόνο ως μάθημα μπορείς να δεις μια σχέση. Μόνο ως μάθημα μπορείς να δεις εκ των υστέρων για να τη δεις με σεβασμό. Τα υπόλοιπα δεν έχουν νόημα. Δεν έχουν νόημα οι διαφορές ποιες ήταν και πώς έγιναν οι διαφορές και τι γίνεται. Δεν έχει κανένα νόημα. Σοβαρά. Και δεν έχει να κάνει με πράγματα τα οποία κανείς μπορεί να τα προλάβει όποιαν ιδιότητα και να έχει. Απλά συμβαίνουν γιατί οι άνθρωποι είναι έτσι, ελεύθεροι, αλλάζουν. Δεν μας ανήκει κανένας. Κανένας δεν μας ανήκει. Μόνο είναι αυτός μας ανήκει και μόνο να το καταλάβουμε ότι μας ανήκει. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον, δεν είμαστε εμπειθίες. Ψυχολόγος είναι και μάγος, είναι και ταχυδακτυλουργός. Ο ψυχολόγος είναι άνθρωπος. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτά. Εξακολουθείς να είσαι κουμπάρα μου όμως. Αυτό εννοείται. Θα είσαι διαβίου. Δεν χωρίζω κουμπάρι.
Με βλέπεις καλύτερα τώρα. Σήμερα έχει 15 μέρες. Την Τρίτη μου θα με δεις, θα είμαι ακόμη καλύτερα. Είσαι καλύτερα και θα γίνεις ακόμα καλύτερα. Ξέρεις τι, υπολογίζω ότι η περίοδος πένθους θα διαρκέσει περίπου 6 μήνες. Έτσι υπολογίζω. Και ότι θέλω να παραμείνω στο πένθος, ενώ θέλω να το βιώσω κανονικά. Να μην κάνω οτιδήποτε που θα είναι περισπασμός. Κατάλαβες, δεν θέλω να ασχοληθώ με οτιδήποτε ή οποιονδήποτε άλλον. Θέλω να βιώσω το πέθος και να κλείσει όμορφα όπως όμορφα ξεκίνησε τούτη η ιστορία, για να μην μου μείνουν ψυχικά τραύματα και να μπορέσω να είμαι πραγματικά καλά. Αλλά εν εντζήνει η φάση. Πλέον δεν είναι η φάση που είμαι όλη μέρα χάλια. Είμαι κάποιες ώρες της μέρας χάλια. Τώρα είμαι από τις ώρες που είμαι καλά, αλλά βλέπεις στα μάτια μου ότι υπάρχει μια θλίψη. Βλέπεις την Τζοσή. Δεν μπορώ να κρυφτώ. Δεν μπορώ να κρυφτώ, μου το έλεγα χθες. Έχουν τα μάτια σου μια θλίψη, έχουν, αλλά έχω και χιούμορ το στόμα μου. Δεν μπορείς να κρυφτείς, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Σας αγαπώ πάρα πολύ όλους και σένα, κουμπάρα, και θέλω να σε ευχαριστήσω και δημοσίως για τις πόσες πολλές φορές που μας έχεις σταθεί. Και ήσουν πολύ θετική επίδραση στη σχέση μας και στη ζωή μας. Να μην αναφέρω ότι τον διοργάνωσες τον γάμο, τον οργάνωσες, είχες όλη την ευθύνη. Δεν φταίσαι εσύ που δεν πήγε καλά ο γάμος, καμία μέρα. Τα λέω διοργάνωσες τον γάμο, ενώ την τελετή του γάμου, τη διασκέδαση του γάμου κλπ. Θα λέμε, θυμάσαι τότε το 2018 που είχα παντρευτεί και ήσουν κουμπάρα, θυμάσαι. Άρα, αυτά. Τέλος μιας εποχής. Ναι. Τέλος μιας εποχής. Όμως έχουμε νέα δεδομένα ότι είμαι στο χωριό. Ναι, είμαι στο χωριό. Αρχή μιας καινούργιας. Ναι, αρχή μιας καινούργιας εσωτερικής εποχής, όμως όχι εξωτερικής. Εσωτερικής. Ναι, δηλαδή θέλω πραγματικά να συγκεντρωθώ στο γράψιμο, στον εαυτό μου, στην επούλωση των όποιων ψυχικών τραυμάτων υπάρχουν που όλοι μας έχουμε. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι αλλάζει κάτι, ενώ ότι τώρα θα αρχίσω να βγαίνω έξω στην καραντίνα. Θα γυρνώ τα κλαπ με τσίπισα τα κουρούπια. Να χορεύω πάνω στα τραπέζια για να κάνω διάφορα. Δεν σημαίνει κάτι. Δεν άλλαξε κάτι όσον αφορά αυτό. Ενώ το lifestyle μου θα συνεχίσει να είναι το ίδιο. Ο τρόπος ζωής μου θα είναι ο ίδιος. Χωρικός, ήρεμος, διαβαστικός, γραφτικός, YouTube-ικός. Τέλεια. Λοιπόν, αυτό ήταν το έκτακτο με την κουμπάρα σήμερα, 3η 19 Μαΐου 2020. Αναμένατε εντός μίας ώρας και το κανονικό, το οποίο είναι θεματάρα. Είναι θεματάρα το κανονικό μας σήμερα, στο τρίτη μας. Έχει να κάνει με τις γενοκοκτονίες, τον απόϊχο της δίκης στο Παλούδι, πώς μεγαλώνουμε παιδιά τα οποία, αγόρια τα οποία να είναι σεβαστικά προς τις γυναίκες και σεβαστικά προς τον εαυτό τους, και κορίτσια τα οποία να σέβονται τον εαυτό τους και να μην γίνονται εύκολα θύματα, και το πιο βασικό, πώς μπορούν τα παιδιά να μιλούν μαζί μας, τα παιδιά μας, να μεγαλώσουν παιδιά που να μας εμπιστεύονται και να μιλούν μαζί μας. Καλημέρα σε όλους, φιλιά. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια.